Παραμένουμε στην περιοχή της Πιτσιλιάς, φίλοι τηλεθεατές, για να γνωρίσουμε σήμερα το χωριό Φαρμακάς, ένα από τα ψηλότερα χωριά της Κύπρου, δυτικά των υψωμάτων των βουνών του Μαχαιρά και νότιο-δυτικά της Λευκωσίας, 40 περίπου χιλιόμετρα. Ο Φαρμακάς είναι από τα ψηλότερα χωριά της Κύπρου. Χτισμένο σε υψόμετρο 970 μέτρων νότιο-δυτικά της Λευκωσίας, σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Στα νότια του χωριού είναι το βουνό Σταυρόπευκος, που έχει υψόμετρο 1.234 μέτρα και είναι το σύνορο τριών επαρχιών, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας. Σύμφωνα με την Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, ο Φαρμακάς πρέπει να υπήρχε από τον καιρό του Βυζαντίου. Δεν αναφέρεται σε διάφορες πηγές, ίσως γιατί ήταν απομονωμένο χωριό. Μια παράδοση λέει πως η ονομασία του χωριού προήλθε από το επίθετο ή το επάγγελμα του πρώτου οικιστή που έφτιαχνε φάρμακα. Τα φάρμακα τα ετοίμαζε από τα πολλά βότανα που φύτρωναν στην περιοχή. Μια δεύτερη εξήγηση είναι πως από την περιοχή μάζευαν βότανα για τα φάρμακα που έφτιαχναν οι καλόγεροι της Ιεράς Μονής Μαχαιρά. Φαρμακάς θα ήταν η περιοχή που βλάστηναν διάφορα βότανα. Η τοπική, ωστόσο, παράδοση λέει πως το όνομα του χωριού προήλθε από το τσουχτερό κρύο που υπάρχει εδώ τους χειμωνιάτικους μήνες, δηλαδή κρύο φαρμάτσι. Η παράδοση λέει πως από το Φαρμακά μέχρι την Αγία Παρασκευή, κοντά στο καλό χωριό, υπήρχαν 7 μικρά χωριά. Όλα όμως καταστράφηκαν από λοιμό, αρρώστια, που δεν ήταν άλλη από την Πανούκλα. Μάλιστα η τοποθεσία Λοιμόχωρο, όπως αφηγείται ο παππούς Νικόλα Τσολάκης, πήρε το όνομά της από το λοιμό. Στην περιοχή υπήρχε η εκκλησία του Αρχαγγέλου. Κάποιοι μάλιστα λένε πως στην περιοχή του Αρχαγγέλου υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός, τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να ζήσει με αυτόν όλη η Κύπρος για 7 χρόνια. Όπως σε όλα τα ορεινά χωριά, έτσι και στο Φαρμακά, οι ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία και η φρουτοκαλλιέργεια. Ιδιαίτερα όμως είναι τα κυπευτικά με την περίφημη ντομάτα του Φαρμακά, καθώς και άλλες καλλιέργειες. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, μια άλλη παραδοσιακή ασχολία των κατοίκων του Φαρμακά ήταν το ρούδι, το σουμάκι. Το ρούδι είναι ένας θάμνος που βλασταίνει στις φυτείες των αμπελιών. Μέσα στον Αύγουστο το έκοπαν και το άφηναν σε αλόνια για να ξηρανθεί και μετά το έβαζαν σε σακούλες όπου το πουλούσαν στους εμπόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους το έστελναν στον Καναδά, τη Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες της Ευρώπης για τις ανάγκες της βυρσοδεψίας αλλά και για φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει η συγκομιδή αυτού του αγαθού, αφού υπάρχουν άλλα φυτά που αντικατέστησαν το ρούδι. Σημείο αναφοράς αλλά και καμάρι του χωριού είναι η περίφημη πηγή του νερού ο Κοσχινάς. Επειδή το νερό αναβλύζει μέσα από το βράχο σαν κόσκινο. Η πηγή αυτή υπάρχει από πολύ παλιά και η απόδοση της σήμερα είναι 12-15 τόνους νερό την ώρα. Η πηγή του Κοσχινά εξυπηρετεί τον αρδευτικό σύνδεσμο και ποτίζονται κυρίως στα περιβόλια στα νότια του χωριού. Το νερό αυτό μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε. Δίπλα στην πηγή υπάρχει η υποδομή για ένα μοναδικό κέντρο αναψυχής, αλλά και τόπος προορισμού για κάθε επισκέπτη. Ο πρόεδρος της κοινότητας είναι ιδιαίτερα περήφανος και αισιόδοξος γι' αυτό το γεγονός. Καλωσορίζετε στην κοινότητα μας, κύριε Χαραλαμπίδη. Βρισκόμαστε στην πηγή Κοσχινάς. Κοσχινάς. Μάλιστα. Προσέρουμε το... από το Κοσχινό. Αυλίζει το νερό που χαμέ από την πηγή. Σαν από Κοσχινό. Και οι παλιοί ονομάσαν το Κοσχινάς. Έτσι. Τι συμβαίνει εδώ ακριβώς? Με αυτήν την υποδομή
τα χτίσματα, τις δόμες και τα βόλικα νερά. Ε? Τον έκαναν το υπαλληλή πρώτα και κύρια για άρδευση. Και είναι η πηγή που αρδεύει τους συνδέσμους των περβολιών των που βλέπουμε κάτω. Είναι οργανωμένη κύρια... δηλαδή, οργανωμένη, ναι, σε είναι οργανωμένη σε σύνδεσμο. Είναι η κύρια πηγή τους γεωργούς για εισόδημα. Που παράγει την ντομάτα, αγκουράκια, για όλα τα κυπευτικά. Όλα τα κυπευτικά, εκτός από εσπεροειδή, για ελαιμοδέντρα και άλλα. Να σε ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Ναι. Το ακούσαμε και από τον ιερέα, το ακούσαμε και από άλλους τοπικούς παράγοντες. Το λέτε με ένα παράπονο ότι δεν παράγει εσπεροειδή. Είναι αλήθεια? Είναι αν θέλατε αλήθεια. Να έχει και, και λεμόνια και έτσι, πορτοκάλια. Δεν θα ήθελα να έχουμε λεμόνια και πορτοκάλια. Έτσι, έχει άλλες κοινότητες, άλλες περιοχές που μπορούν να τα παράγουν τούτα. Ναι. Απλώς εμείς παράγαμε την ντομάτα και αυτό ονομάζεται η ντομάτα του φάρμακα. Ναι. Είναι το κύριο προϊόν που παράγουμε στην κοινότητα μας. Και επειδή είναι γελή εποχή, είναι εποχιακό. Ναι. Και για αυτόν τον σκοπό, εμείς να εμπαστούν τα πράγματα που μάλιστα. Έχουμε και τη... Κοσκινάς λοιπόν, η Κοσκινάς και όλα τα περβόλια εδώ πέρα, όλες, ναι. Όλα τα κυπευτικά. Μάλιστα. Και η πηγή του νερού, έτσι, του νερού. Είναι η διάτρηση που είπατε, είναι άλλη πηγή αυτή? Όχι, είναι η πηγή αυτή. Είναι αυτή η πηγή, μάλιστα. Μετά να δούμε και τις δεξάμενες, σαν το χειμώνα που δεν το χρειάζονται η παραγωγή των νερών, εκάμενοι το για το δεξάμενες και πάει και πέφτει μέσα και γεμώνουν το χειμώνα για το δεξάμενες που ποτίζουν τα άλλα περιβόλια μπροστά από το χώριο. Έχετε πόλικο νερό λοιπόν. Μάλιστα. Δεν έχετε παράπονο. Όχι, δεν έχουμε παράπονο. Και δίνετε και στο γειτονικό καμπί. Και όταν έχει ανάγκη. Έτσι. Βεβαίως. Είναι αδερφό χωριό, ε. Βεβαίως είναι αδερφό. Τι άλλο θα μπορούσες, πρόεδρε μου, να μας πεις για την περιοχή εδώ και στη συνέχεια για την κοινότητα σου? Την περιοχή εδώ ξεκινήσαμε το 1981-82 για να το κάνουμε έναν εξωγικό χώρο. Και έκαμε αυτά τα πλακόστρωτα, έκαμε έναν περίπτερο ναι. Για τους επισκέπτες, για τους ξένους. Ναι, ναι. Και μετά η επόμενη χωρητική αρχή, δεν τότε έπρεπε να κάνουμε έναν πιο σύγχρονο μέσα στην κοινότητα. Ναι. Αυτό όμως δεν αποκλείει να υπάρχει. Μάλιστα. Και γι' αυτό το αμελήσαμε το ναι. Τοποθεσία του τι. Τώρα φέτος και του χρόνου θα συνεχίσουμε έργα για να την βελτιώσουμε. Και να ζωντανεύσει και θα είναι, αυτό. Μάλιστα, για να είναι ένας εκδρομικός χώρος. Στο κάτω-κάτω εδώ είναι και η ζωή του χωριού. Βεβαίως είναι η ζωή του χωριού, διότι αυτός ο χώρος παλιά το νερό του τον έκαναν τις πηγές και άρδευση, αλλά γύρω στο 1950 το είχαν και πόσιμο το νερό αυτό. Έρχονταν οι χωριανοί, γεμόνταν τις κορύπες τους και παίρναν στο χωριό και έκαναν τα κουζινικά τους. Μάλιστα. Μετά από το 1950 είναι ικανοί οι Φουντανέζοι στο χωριό. Φυσικά το πόσιμο σήμερα το έχετε από το άλλο νερό. Ναι, το έχουμε, έχουμε μία πηγή στο Τζίζι που έρχεται απευθείας και πέφτει στα λιπόζητα της κοινότητας. Έχουμε και μία διάτρηση η οποία συμπληρώνει το έλλειμμα που έχουμε. Μια κοινότητα ζωντανή με νέους, νέα ζευγάρια που παραμένουν. Παραμένουν πολλοί, αλλά φεύγουν και πολλοί για τον λόγο ότι είναι λίγο μακρινή απόσταση. Διότι έχουμε γύρω στα 40 χιλιόμετρα από την Λευκοσία και ορισμένοι νέοι σκέφτονται για τα έξοδα. Διότι για να έρθεις στην Λευκοσία να πάνε και να έρχεσαι δουλειά, θέλει γύρω στις 50 λεπτά την εβδομάδα με τρέλαια. Και έχει ορισμένου νέου που το παίρνουν διαφορετικά, βρέθονται ένα-δύο και νοικιάζουν διαμερίσματα στην Λευκοσία. Έχετε όμως νέα ζευγάρια. Ναι, έχουμε παραμένου. Νέα ζευγάρια. Ναι, παραμένουν 2-3 ζευγάρια ο χρόνο. Είσαι αισιόδοξος, πρόεδρε? Είμαι αισιόδοξος για την κοινότητα μου και θα προσπαθήσω να είμαι παραπάνω αισιόδοξος ακόμα. Με ορισμένα έργα υποδομής που υπολογίζουμε να κάνουμε. Όπως. Για να κρατήσουμε τον νέο. Τι ιεραρχεί το κοινωνικό συμβούλιο ως πρώτο? Από τα πρώτα. Ως πρώτο θέλουμε να κάνουμε μια παιδική χαρά για τα παιδιά της κοινότητας μας. Έχουμε τα σχέδια, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και το επόμενο σχέδιο που υπολογίζουμε είναι να κάνουμε μια πισίνα. Πισίνα. Βεβαίως. Για να κολυμπούν τα παιδάκια, έτσι. Και για να κολυμπούν τα παιδάκια και οι μεγάλοι. Έχει και ορισμένες περιπτώσεις. Ένα νέο που χτυπάει οποιοδήποτε να χτυπήσει την κοινότητα σου, αλλά λέει σου η πισίνα είναι ωφέλιμη. Ναι. Για να κάνεις φυσιοθεραπεία.
Α, έτσι, από αυτή την. Διότι είχαμε μέσα στην κοινότητα τα δύο χρόνια, τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Ναι. Τι άλλο ως δεύτερο, αν θέλετε, έργο ή που σκέφτεστε να. Ως δεύτερο έργο που. Στις προτεραιότητες. Στις προτεραιότητες μας είναι να κάνουμε μια αίθουσα πολλαπλής χρήσεως. Να μπορούμε να έχουμε μέσα. Πώς τα λέμε, η αθλοθέτηση. Μάλιστα. Να αθλούνται οι νέοι μας. Μπορεί να κάνεις μια εκδήλωση, να έχεις μια αίθουσα να μπορεί να πάνε οι νέοι να την κάνουν. Προσπαθούμε να κάνουμε νηπιαγωγείο κοινοτικό. Γιατί το νηπιαγωγείο μας το νοικιάζουμε την αίθουσα από ιδιώτη. Τούτα είναι μες το πρόγραμμα. Ξένοι έρχονται, αγοράζουν, πουλάτε εδώ. Για τώρα τελευταία ένα-δυο χρόνια ξεκινήσαν και έρχονται ξένοι και ζητούν. Στην κοινότητα μας και χωράφια και σπίτια παλιά. Είναι και από τα ψηλότερα. Μάλιστα, παιδιά, ναι, ο Φαραμακάς. Έχουμε και υψόμετρο γύρω στα 970 μέτρα στην πλατεία της κοινότητας. Είναι ένα από τις ορεινές περιοχές που είναι όμορφο χωριό. Με το κλίμα, εξωγικό χωριό. Με το κλίμα του αέραν καθαρό. Πόσους πρόεδρε, πόσους κάτοικους έχετε? Γύρω στους 500 με 507. Παραμένει σταθερό δηλαδή. Παραμένουμε σταθερό. Πολύ ωραία. Το 2001 είμαστε γύρω στους 650. Υπάρχει μια προϊστορία σε αυτό το χωριό, κύριε Πρόεδρε, η οποία λέει ότι ο πρώτος οικιστής, συμφωνά και με την παράδοση και όπως είπαμε και με τον Νέαρχο Κλήρηδη και άλλες πηγές, ότι λεγόταν Φαρμακάς από το, ότι, από το επώνυμο του. Δηλαδή επειδή κατασκεύαζε. Είχε ορισμένα βότανα που ευλαστούσαν στο χωριό μας. Αυτή είναι η επικρατούσα έτσι ως σήμερα άποψη, είναι και μια άλλη. Έχει ακόμα μια άλλη άποψη, ότι επειδή είναι το υψόμετρο γύρω στα 970 μέτρα, είναι κρυάδα πολύ, ονομάζαν τη Φαρμάκη για βάση της ονομασίας της, επήρε το όνομα Φαρμακάς. Αλλά η επικρατούσα ως τις μέρες μας άποψη είναι ότι είναι από τα πολλά, από τα πολλά και βότανα και που έκαμνε ο πρώτος κάτοικος που είπαν ότι κατοίκησε στην κοινότητα μας. Και αργότερα τα παίρνατε και τα μεταπούλαν και αργότερα τα έπαιρνε και στο μαχαιρά. Και η, αυτή η παράδοση, η ιστορία του χωριού σας που πάει πίσω και πέρα από τη Βυζαντινή περίοδο, ακόμη και πιο πριν, έτσι. Ναι, αλλά οι παλιοί που ήταν οι κάτοικοι του χωρίου ως το 1950, η παραπάνω η πλήστη ήταν γεωργοί. Μάλιστα. Άι, συνεχίζει ήταν αυτή η παράδοση, έτσι, με τη γεωργία. Συνεχίζει, αλλά τώρα ο κόσμος επίεννε, έμαθε μία τέχνη. Ναι. Άλλαξε, διότι δεν είχε ζήσει η γεωργία να συνεχίζει με την, ναι, την εργασία. Ναι. Αυτά τα κυπευτικά όμως, που είναι έτσι διαχρονική υπόθεση για την, ναι, Κύπρο, όπου υπάρχει νερό και όπου μπορεί ο κόσμος και καλλιεργεί και τις ντομάτες και, ναι, τα αγκουράκια, ναι, και τα φασολάκια και όλα αυτά. Άλιστα. Αυτά παραμένουν έτσι και εξελίσσονται. Ναι, αυτά παραμένουν. Να του δώσετε περισσότερη όθεση. Ναι, είναι αυτό που κάνουμε και τη ΣΕΓΙΔΕΠ. Ναι. Το σύνδεσμο για να μεταφέρει τα εμπορεύματα του γεωργού. Το πιο βασικό όμως που κυνηγούμε εμείς, είναι που ασχολούνται με γεωργία μέσα στην κοινότητα μας, είναι η ντομάτα. Ναι. Διότι αναλόγως του υψομέτρου που έχει της θερμοκρασίας, η ντομάτα συφτάζει πάνω στο. Ψήνεται. Ψήνεται πάνω στο. Σωστά, ψήνεται σωστά. Πάνω στο φυτό. Και δεν βάφεται. Και δεν βάφεται. Όπως είναι αλλού, γι' αυτόν τον λόγο που είναι και πιο γλυκιά. Ναι. Διότι, διότι ψήνεται και συφτάζει πάνω στο φυτό. Μάλιστα. Μήλα, αχλάδια, έτσι πράγματα πάλι βγάζουμε στην κοινότητα μας, αλλά δεν δίνουμε τόση πολύ σημασία. Έτσι. Ο βασικός κορμός είναι η ντομάτα. Ντομάτες, λοιπόν. Άρα. Και ένα χωριό είπαμε για να κλείσουμε και την ενότητα. Ένα χωριό των ορεινών περιοχών. Που είναι οριακό. Που είναι ένα, είναι ένα μέσα στα 10 χωριά της Κύπρου. Που το υψόμετρο του που είμαστε είναι στα 970 μέτρα. Ο Φαρμακάς συγκοινωνά και τρεις επαρχίες. Επαρχία Λάρνακος, επαρχία Λεμεσούρ, επαρχία Λευκοσίας. Είμαστε στο κέντρο. Στο κέντρο, ναι, μάλλον, ναι, τα ενώνεται αυτές τις τρεις επαρχίες. Ναι. Με χωριά όπως το Καμπίν, όπως το Καμπίν του Φαρμακά, όπως το Απλίκι, όπως το Γούρριν, το Ινοδούν.
Η Αγία Ειρήνη είναι η μοναδική εκκλησία του χωριού και αποτελεί το καύχημα της κοινότητας μαζί με τη θαυματουργό εικόνα της Αγίας. Ο ναός πανηγυρίζει στις 5 Μαΐου και χιλιάδες πιστοί τον επισκέπτονται για να φέρουν το τάμα τους και να προσκυνήσουν. Χαρακτηριστικό είναι το σημείωμα του μεγάλου φίλου και ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή στον Παλμό του Φιλελευθέρου ημερομηνίας 5 Μαΐου 2000 που αναφέρεται στη μεγάλη πανήγυρη του χωριού. Πάνε 50 τόσα χρόνια όταν τέτοια μέρα από σήμερα 5 Μαΐου της Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος με πήγανε στο πανηγύρι της Αγίας στο χωριό Φαρμακάς. Άλλοι καιροί, άλλο ήθος και ύφος. Αράγιστος ακόμα ο κόσμος της Κύπρου. Πλησιάζοντας το χωριό πολύ πρωί, κατάφτασαν και με τα γαϊδούρια από τα κατάγυρα χωριά πολλοί προσκυνητές. Σε αυτό το πανηγύρι πουλούσανε τραγιά. Θυμάμαι την εκκλησία γεμάτη κόσμο. Και από το δεξί ψαλτήρι πρωτάκουσα το Διονύσιο, καλογεράκι τότε του Μαχαιρά, να ψέλνει. Θεία μελωδία. Θυμάμαι τα βουνά ολόγυρα, το νερό στη Μαγκού και τον Κοσκινά, το καμπί του Φαρμακά. Η φωνή του Διονύσιου φυσικό ανάβλισμα αυτού του χώρου. Περνούν τα χρόνια. Οι μνήμες μένουν. Πατέρα Λεόντιε, την ευχή σας πρώτα. Κύριο. Είμαστε στον περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης στο Φαρμακά. Μάλιστα. Ο λόγος σε εσάς. Πρώτα απ' όλα θα σας καλωσορίσουμε στο χωριό μας και θα σας μιλήσουμε για την εκκλησία του χωριού μας. Η εκκλησία του χωριού μας είναι χτίσμα γύρω στο 1890 οι παλιές επιγραφές που γράφουν, αλλά ο ναός ανακοδομήθηκε μετά που καταστράφηκε από την πυρκαγιά το 14. Και όπως είναι το, ο ναός τώρα είναι μετά το 14 και... Με πέτρα, με πέτρα, καλοχτισμένο. Με πέτρα, αλλά κάναμε διάφορες ανασκαφές, ήταν χωσμένα όλα με ύψους, σουβάδες αυτά, όλα δεν φαίνονταν τίποτε και τα καθαρίσαμε μετά. Έτσι. Και γιορτάζει 5 Μαΐου. Η εκκλησία μας πανηγυρίζει 5 Μαΐου. Μεγάλη πανηγύρια. Μεγάλη πανηγύρια, αρκετός κόσμος, πολλής κόσμος. Μιλήστε μας για την παράδοση λοιπόν, την θρησκευτική, χριστιανική, ορθόδοξη παράδοση. Η Αγία μας η Ειρήνη είναι θαυματουργή, έχουν τη προστάτητα για τα μάτια. Στο βίο της γράφει μέσα ότι σε κάποια μάχη που πηγαίναν οι στρατιώτες του ηγεμόνος τότε, τους εντύφλωσε η Αγία Ειρήνη που πήγαν να διώξουν τους χριστιανούς και μετά προσευχήθηκε στο Θεό και τους εξανάδωκε το φως τους και τους έκανε χριστιανούς. Εσείς είστε, κρατάτε μια, στην, στο σχήμα το ιερατικό, μάλιστα, μια παράδοση και θα ήταν ωραίο να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Οι παππούδες μου ήταν ιερείς. Ο πατέρας του πατέρα μου ήταν ιερέας και της μητέρας μου ο παππούς ήταν ιερέας επίσης, όπως και ο μακαριστός ο Διονύσιος ο Μαχαιριώτης, ο ηγούμενος, ήταν αδερφός του πατέρα μου, θείος μου. Και κρατείτε την παράδοση, κρατάτε την παράδοση κλπ. Την πατροπαράδοση των γονέων. Κρατώντας μια όμορφη φράση του ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή, δίνουμε συνέχεια στο οδηπορικό μας το Φαρμακά με την επίσκεψή μας στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Φαρμακά Καμπιού. Εκεί συναντήσαμε τον διευθυντή του Γιώργο Γιωργαλή με τους συνεργάτες του επιποδός να προετοιμάζονται για κάποια γιορτή. Η λέξη του ποιητή που αρμόζει εδώ είναι «αράγιστος ακόμα ο κόσμος της Κύπρου». Και η σύντομη εμπειρία μας με το σχολείο αυτό είναι πως η μικρή κοινωνία του σχολείου εδώ, ο νεανικός κόσμος του δηλαδή, είναι αράγιστος και συνεπής με την καταγωγή του, αλλά και συμβατός με το σήμερα και με τη συνέχειά του. Τα πάντα κυλούν μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και κοινωνίας, εναρμονισμένα με τη φύση και το περιβάλλον, σαν αδιέρετα και αδιαχώριστα. Όλα καθαρά και παστρικά και δασκάλες με πάθος, επάρκεια και αγάπη για το λειτουργήμά τους. Και ένας διευθυντής να γεφυρώνει και να διακονεί τα αρχέτυπα του χθες με το σήμερα. Ευγενέστατος, προσινής, αλλά και προσιλωμένος στο χρέος και στην ευθύνη. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Κύπρος ένα ταξίδι και Φαρμακάς σχολείο νέες ψυχούλες, αλλιώτικη παιδεία, να τεθεί έτσι.
Σίγουρα, καταρχήν θα σας καλωσορίσουμε στο χωριό μας και στο σχολείο μας. Σίγουρα εδώ η προσπάθεια είναι πολύ διαφορετική. Μιλάμε για μια κοινότητα, ορεινή κοινότητα, τα παιδιά διαφορετικά από τα παιδιά της πόλης. Πολύ πιο ήρεμα μπορώ να σας πω, γιατί έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τα βουνά, με τους δρόμους, με την πεζοπορία. Έχουν να ασχοληθούν τα απογεύματα, δεν είναι εκείνο το της πόλης απλωμένοι στους καναπέδες και στα τσίπς. Στα... Μάλιστα. Ποιο είναι αρμονισμένες οι ψυχούλες και το πνεύμα, έτσι, με, το, ναι, με γιατί... τη φύση την ίδια. Μπράβο, του βοηθάει η φύση να είναι πολύ πιο ήρεμα τα παιδιά, να είναι προσαρμοσμένα στη φύση, να ζουν τη φύση και τα βοηθά να είναι πολύ πιο ήρεμα από ότι τα παιδιά που έχω ζήσει στην πόλη. Νομίζετε είστε ειδικός, είστε παιδαγωγός. Στερούνται κάτι από αυτό που έχει η πόλη και τι είναι αυτό? Βασικά δεν στερούνται οτιδήποτε που έχει η πόλη. Μάλλον στερούνται σε εισαγωγικά το καυσαέριο, τη φασαρία των δρόμων, γιατί έχουν όλες όσα χρειάζεται, όσα απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Μπορούν και πηγαίνουν για τα ιδιαίτερα που έχουν και τα παιδιά της κοντινές αποστάσεις. Σε κοντινές αποστάσεις. Ξεκίνησαν ήδη οι Μπαγκολίμπι. Μπορεί να μην έχουν εδώ πισίνα, αλλά πάλι λίγο πιο κάτω. Δεν είναι, οι αποστάσεις πλέον έχουν εκμηδενιστεί. Όμως έχουν την ευχέρεια να κάνουν και μια βόλτα στη φύση, στο βουνό. Ναι, είναι διαρκώς σε μια εξοχή που ένα παιδάκι της πόλης θα πρέπει να του προγραμματίσει ο πατέρας ή η μητέρα πότε θα πάμε στο βουνό. Ακριβώς. Εδώ είναι, ζουν σε μια συνέχεια, σε μια εξοχή όλη την περίοδο του χρόνου. Έχουν τις εναλλαγές των περιόδων εδώ, κάτι που μπορεί στην πόλη να μην το νιώσουν, γιατί έχουμε και τα χιόνια, έχουμε και το κρύο, έχουμε και τις πολλές βροχές. Ενώ... είναι κάτι που στερούνται τα παιδιά της πόλης. Πόσους μαθητές έχετε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 μαθητές σε τρία. Είναι καλό ποσοστό τμήματα. Αυτό για ένα χωριό τέτοιο? Είναι καλό ποσοστό για ένα χωριό. Βασικά είναι όμως μαζί, είναι περιφερειακός, μαζί με το Καμπί. Ναι. Όμως είναι αρκετά καλός ο αριθμός παιδιών, ικανοποιητικός. Μπορεί οι συνάδελφοι και εγώ να... θα δουλέψουμε τα παιδιά πολύ πιο άνετα από ότι μια τάξη 25-30 παιδιών. Μου είπατε νωρίτερα ότι επιλέξατε κάποια στιγμή να έρθετε και προς τα εδώ. Γιατί ήσασταν, χρησιμοποιήσατε τη λέξη, σε μεγαθύρια της πόλης, σχολεία δηλαδή. Ναι, λοιπόν. Ακριβώς. Ζώντας μετά τον πόλεμο στη Λακατάμια και εργαζόμενος σε σχολεία της Λακατάμιας των 450 μαθητών, 500 μαθητών, 30 συναδέλφων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μαζική παιδεία. Μαζική παιδεία, απρόσωποι, χάνεσαι κάπου και ήταν προσωπική επιλογή και μάλιστα ζήτησα και επίμονα ακούγοντας ότι θα... Και σίγουρα ήταν παράδοξο για συναδέλφους να ζητάς. Ναι, μάλιστα όλοι, ακόμα και οι συναδέλφοι προϊσταμένοι επιθεωρητές μου παίρναν τηλέφωνο αφού είχαμε... ναι, παλιές φίλες και μου λέει, μα γιατί ζήτησες να πας στο φαρμακάρι, κάθεσαι στη Λακατάμια. Λέω, θέλω να πάω σε ένα σχολείο ήρεμο, γιατί είχα ακούσει καλά λόγια και για τα παιδιά και για τους γονείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συνεργασίμοι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ήταν προσωπική επιλογή. Μάλιστα. Η μετακίνησή μου στο φαρμακάρι. Πέστε μου και κάτι, τα παιδάκια, τώρα αυτό είναι και λίγο έτσι ρυψοκίνδυνο να το ρωτήσω, αλλά έχουν με όλο αυτό το περιβάλλον, με όλο αυτό το κλίμα που περιγράψατε και το κυριολεκτικό κλίμα, αλλά και το κλίμα στο οποίο ζουν, προσλαμβάνουσες, έτσι, μαθαίνουν εύκολα ή πού είναι τα προβλήματα, αν υπάρχουν? Βασικά δεν υπάρχουν προβλήματα, ούτε υπάρχουν διαφορές από τα παιδιά της πόλης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ τα παιδιά... Το αναλυτικό είναι το ίδιο. Το αναλυτικό είναι το ίδιο, έχουν και εδώ στη διάθεσή τους το διαδίκτυο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στο σχολείο, οι περισσότεροι έχουν και στα σπίτια τους, όσοι δεν έχουν στα σπίτια τους ακόμα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε μια μικρή κοινότητα, έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν όλες τις τεχνολογίες της μόρφωσης στο σχολείο. Λειτουργούμε και σαν ολοήμερο σχολείο
Και είμαστε... Έχει άλλη χάρη το όλο ημέρο, ναι, σε ένα χωριό, ε. Και είμαστε ίσως το μοναδικό σχολείο που η συμμετοχή είναι 100% στο ολοήμερο. Τα παιδιά της Τετάρτης, Πέμπτης, Εκτήρης είναι στο προαιρετικό ολοήμερο. Mm. Μιλάμε για 16 παιδιά, η Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, που δικαιούνται να είναι και συμμετέχουν και τα 16. Έτσι. Δηλαδή εδώ, ενώ η φιλοσοφία του ολοήμερου είναι ίδια, δεν μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Ωστόσο, σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, λειτουργεί έτσι με τον παραδοσιακό τρόπο, ίσως. Ναι. Στους παλιούς καλούς καιρούς των δικών μας ολοήμερων σχολείων. Περίπου, πέρα. Ναι, ακόμα δεν είναι οπωσδήποτε, ναι, όπως την εποχή μας. Γιατί εγώ θυμάμαι στην εποχή μας το απόγευμα να πιάνναμε και ξυπολίτη στο σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όμως λειτουργεί και το έχουν αγκαλιάσει και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς και η κοινότητα το ολοήμερο σχολείο. Και φαίνεται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί βοηθά τα παιδιά σε πολλούς τομείς, ναι, και στην κοινωνικοποίηση, αλλά και στο. Και στις μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακά προβλήματα που μπορεί να έχουν, τα βοηθά να τα λειτουργούν το απόγευμα στο ολοήμερο. Λειτουργεί και λίγο έτσι σαν οικογένεια, ναι, το σχολείο εδώ. Ναι, βοηθά και στην κοινωνικοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ξέρω, τα παιδιά της έκτης τάξης είναι 5 και τα 3 είναι πρώτα ξαδερφάκια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε, ναι, για μια μεγάλη οικογένεια. Και εδώ ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος είναι και πιο κοντά του, ίσως. Έχει την πολυτέλεια να είναι πιο κοντά του. Ναι, σίγουρα. Του. Σίγουρα, γιατί είναι πολύ πιο, πιο λίγα, ναι, τα μωρά. Ναι. Ξέρεις ότι έχεις 10-12 μωρά στο τμήμα σου. Πιο, θα τα δουλέψεις, θα τα κάνεις. Να τους δείξεις αγάπη, να τα κάνεις να σε αγαπήσουν και εκείνα. Mm. Και όταν τα παιδιά τους δείξεις αγάπη και καταφέρεις να σε αγαπήσουν, μετά τα κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι, ξέρετε, είναι πολύ εύπλαστη η ψυχή των παιδιών. Αυτή η εμπειρία με την Ήπεθρο, λοιπόν, δίνει κάποια μηνύματα, γιατί μαραίνεται η ψυχή σου να πηγαίνεις σε χωριά που ουσιαστικά κλείσαν και τα σχολεία. Εδώ έχει, έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Υπάρχει αισιόδοξο μήνυμα. Θα σας έλεγα προηγουμένως ότι φέτος είμαστε 35, του χρόνου θα είμαστε 37. Ήδη ξέρετε. Ελπίζουμε, ναι, 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 από τις προεγραφές, ναι, ναι, υπάρχει μια αυξητική τάση. Ελπίζουμε να συνεχίσει, γιατί είναι κρίμα τέτοια σχολεία σε τέτοιες περιοχές. Να, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όταν κλείσει ένα σχολείο, η κοινότητα πλέον. Δεν χρειάζεται. Κλείνει. Κλείνει η κοινότητα. Μένει, γίνεται ένα γυροκομείο πλέον η κοινότητα. Έχετε δίκιο, απόλυτα. Δυστυχώς. Και πρέπει και η κοινωνία και οι κρατούντες και όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να βοηθούν τέτοια σχολεία, ναι, να σταθούν στα πόδια τους. Δεν έχουμε παράπονο, φέτος μας βοηθήσαν πάρα πολύ, έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα και ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε για να δείξουμε ότι τα σχολεία της Ήπεθρου είναι τουλάχιστον ισάξια με τα σχολεία των πόλεων. Αυτό το κρατάμε και ως μήνυμα και ως ευχαριστία, για να σας πούμε και κάτι άλλο. Ένα μεγάλο εύγε για ό,τι κάνετε, γιατί το εισπράξαμε ήδη από την πρώτη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το Φαρμακά σας αποχαιρετούμε, φίλοι τηλεθεατές. Οι περιδιαβάσεις μας και τα οδηπορικά μας συνεχίζονται. Η Κύπρος όλη είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στην ιστορία της, ένα ταξίδι με την ιστορία της. Έχω κοντά σου μια ριτζά
και καρτέρο να πιάσει. Να φύγω το κορμάκι μου στα αγκάλια σου να πνάσει. Ξύπνα δικιά μαντοπούλα μου, τσιρτά στη γειτονιά σου. Να δω εντά μου κάμουν σύντα γειτονόπουλα σου. Ασέρον βάζω κι έρχομαι αυγή στη γειτονιά σου. Να δω τα μαύρα μάδια σου, να ακούσω τη λαλιά. Ασερομπάζω κι έρχομαι αυκή στη γειτονιά σου, να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου.